Παρακολουθήστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό μας δελτίο σήμερα τις δηλώσεις, γιατί είναι και επίμαχο, είναι και πολύ σοβαρό το ζήτημα με το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ακούσαμε τι είπε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλωσορίζω, την βλέπετε ήδη, στο δελτίο μας την Ολυμπία Τελιγιορίδου, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στο δελτίο μας. Κύριε Τελιγιορίδου, έχουμε την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε φωτιές, έχουμε πολλά ζητήματα και στην χώρα. Είναι ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι. Εγώ θα ήθελα απευθείας να ξεκινήσω με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που βλέπουμε ότι έχουν προκληθεί στην Καστοριά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και έχει να κάνει με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα, βέβαια, έβλεπα δελτία τύπου για πολλά εκατομμύρια και αναβάθμιση του νοσοκομείου και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, θυμάμαι και μία ερώτησή σας. Κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα της καρδιολογικής. Σήμερα φτάνουμε, κυρία Τελεγιορίδου, σε ένα σημείο να ακούω και από τον βουλευτή, να το ξέρουμε και όλοι, ότι μεθαύριο την Κυριακή είναι η τελευταία εφημερία, λέει, γιατί από μετά δεν έχουμε κανένα καρδιολόγο. Ήτανε τρεις, αντιπεριφερειάρχη σημεία, σύνταξη και άδεια κοίησεως για την κυρία την άλλη. Τι κάνουμε? Απαράδεκτη είναι η κατάσταση, κύριε Παραρά. Είναι απαράδεκτη αυτή η ολιγορία και η αδιαφορία της κυβέρνησης. Κατέθεσα σχετική ερώτηση για την υποστελέχωση των κλινικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, του ακτινολογικού και της αναισθησιολογίας από τις 1 Ιουνίου του 2022, εδώ και 2 μήνες, όπου επισημαίνω ότι η κατάσταση είναι προβληματική, ότι υπάρχει μια τεράστια υποστελέχωση. Αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρξε και από την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας. Στην κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση, εδώ και 2 μήνες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αδιαφορεί να δώσει απάντηση, απαξιώνει το πρόβλημα, και τώρα που φτάσαμε στο παραπέντε, στις 25 του μηνός, δηλαδή τη Δευτέρα, λένε ότι θα γίνει η τελευταία εφημερία στην καρδιολογική κλινική, αφήνοντας απροστάτευτους υγειονομικά τους πολίτες της περιοχής μας και τα έκτακτα περιστατικά. Εδώ λοιπόν και 2 μήνες επισημαίνουμε το πρόβλημα κοινοβουλευτικά. Η αδιαφορία αυτή πραγματικά είναι εγκληματική. Λέγαμε μέχρι τώρα, κύριε Παραρά, ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται με το βλέποντας και κάνοντας. Τελικά αυτή η κυβέρνηση κινείται με το μη βλέποντας και με το μη κάνοντας. Ξέρετε κάτι, όταν μιλάμε για τα έργα και όταν μιλάμε για χρηματοδοτήσεις, για οικονομία, ακόμα και η πανδημία που είναι θέμα υγείας, και όταν μιλάμε και για άλλα πράγματα τα οποία δεν γίνονται, τα καυτηριάζεται, τα καυτηριάζουμε, τα ενεργειακά θέματα που είναι οικονομικό μεγάλο και κοινωνικό θέμα, θα έλεγα πλέον, τολμώ να πω, ότι είναι όντως κάτι διαφορετικό. Όταν μιλάμε για ένα νοσοκομείο, όταν μιλάμε για μια καρδιολογική, όταν μιλάμε για μια σκέψη πολιτών, κυρία Τελιγιορίδου, ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι, τα ξημερώματα της Τρίτης, ένας άνθρωπος που θα έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά, με οτιδήποτε, κεφαλικό, ό,τι άλλο, θα πάει εκεί, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Με κλειστή κλινική θα πρέπει να γίνει μια διακομιδή οπουδήποτε αλλού. Ξέρετε, είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Είναι εγκληματικό. Είναι τρομακτικό. Πολλές φορές λέτε ότι υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλω τη στιγμή αυτή. Μα ούτε εμείς υπερβάλλουμε. Όταν κατέθεσα αυτή την ερώτηση στις 1 Ιουνίου, υπήρχε ένας σχολιασμός από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτά που λέω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια εγκληματική και καταστροφική διαχείριση. Σήμερα είπα... Ξέρετε, ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και το εξής. Ότι η υποβάθμιση του νοσοκομείου Καστοριάς και των υπόλοιπων περιφερειακών νοσοκομείων στην περιφέρεια και στη χώρα είναι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εμείς το συνδυάζουμε και με το σχεδιασμό που έχει και που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη σε συνέδριο για την υγεία, ότι τα δικά μας νοσοκομεία θα γίνουν κέντρα υγείας ημερήσιας νοσηλείας. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Είναι τρομακτικό όλο αυτό. Να ξέρετε ότι θεωρώ ότι είναι μια έκτακτη πλέον κατάσταση και νομίζω ότι εκφράζω τους πάντες, έτσι, όπως ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Ναι, όμως ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Παραρά. Αυτό να είναι κλειστό και όχι μόνο η καρδιολογική και οποιαδήποτε άλλη υποβάθμιση. Να σας πω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα προλαμβάνεις.
Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτή η υποστελέχωση θα οδηγούσε σε κλείσιμο και αναστολή κλινικών. Και σας λέω και πάλι ότι η καρδιολογική είναι η πρώτη. Εάν δεν πάρθουν άμεσα, έγκαιρα και ουσιαστικά μέτρα για προσωπικό, που αντί αυτού βλέπουμε ότι γίνονται και απολύσεις επικουρικού προσωπικού αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας, το ίδιο πρόβλημα θα έχει και η παθολογική και το ακτινολογικό και το αναισθητιολογικό τμήμα. Εδώ λοιπόν η καρδιολογική, τον αναισθησιολογικό. Εδώ λοιπόν η καρδιολογική τώρα προηγείται. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν δίνεται καμία λύση, ούτε εδώ τοπικά από την διοίκηση του νοσοκομείου, από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά ούτε και κεντρικά από το Υπουργείο. Και απαξιώνουν ακόμη και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο να απαντήσουν. Κοινοβουλευτικό πρέπει να δεν έχει απαντηθεί ακόμη αυτό. Όχι βέβαια. Και κανονικά έχει και προθεσμία, έχει κάποιες μέρες όλο αυτό. Μα είναι η κατάσταση πλέον με αυτή την κυβέρνηση τραγελαφική. Ένα λεπτό. Πριν από λίγο μας ανακοίνωσε μέσα από το δελτίο μας ο συνάδελφός σας ότι σήμερα το πρωί, Παρασκευή, είχε επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μίλησε και με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, μίλησε και με την αναπληρώτρια, την κυρία Γκάγκα, οι οποίοι διαβεβαίωσαν τον συνάδελφό σας ότι πολύ γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε πριν φτάσουμε στη Δευτέρα με κάποιον επικουρικό, με κάποια έκτακτη απόσπαση, δεν το ξέρω. Να ρωτήσω λοιπόν και τον συνάδελφό μου και την ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Γκάγκα, σήμερα ξύπνησαν? Και αν αυτοί δεν ξέρανε το πρόβλημα, δεν μπορούσαν ούτε να το διαπιστώσουν από τις δικές μας ερωτήσεις και παρεμβάσεις? Πάντως δεν νομίζω να μην το ξέρανε, κυρία Τελιγιορίδου. Μα βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρανε, γιατί σας λέω, έχει κατατεθεί ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5553-1-2022. Εννοείται ότι το ξέρανε, αλλά δεν τους ενδιέφερε. Δεν και τώρα να βλέποντας τις αντιδράσεις των πολιτών, τις αντιδράσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως η δική σας, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος, αρχίζουν πάλι τον εμπεγμό και την κοροϊδία. Τη Δευτέρα κλείνει η κλινική, το ξέρουν εδώ και τόσο καιρό, και σήμερα λέει πήρε τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον. Εντάξει, αλλά να δούμε το αποτέλεσμα. Έτσι, σήμερα είναι Παρασκευή, θα δούμε Σάββατο, Κυριακή, τι θα γίνει τη Δευτέρα. Ξέρετε, μπορεί να πει κάποιος, καλά μην κάνετε έτσι ίσως, λέω, έτσι για μια, δυο ή τρεις μέρες. Όχι, κάνουμε έτσι, όχι. Γιατί μια ζωή χάνεται έτσι σε ένα απόγευμα, μέσα σε μια ωρίτσα, να το πω έτσι απλά. Και δυστυχώς, κύριε Παραρά, βλέπουμε και πανελλαδικά αντίστοιχα περιστατικά, και καρδιολογικά, αλλά και άλλα έκτακτα περιστατικά, όπου χάνονται ανθρώπινες ζωές. Γιατί εκεί χάνονται, ενώ υπάρχουν πλήρη διάλυση, γιατροί μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι, απλά πλήρης διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Ο στόχος είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου, την ώρα που ο πολίτης χρειάζεται υπηρεσίες υγειονομικές, να μπει μέσα το ιδιωτικό κέρδος. Πάντως δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί, μάλιστα, και η περιοχή μας δεν θα το ανεχθεί. Δεν θα το ανεχθεί, αλλά θα περιμένω να δω τώρα και από εβδομάδα την όποια εξέλιξη θα έχουμε. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει και δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε τηλεοπτικές κουβέντες ή σε συζητήσεις γύρω από, από την ανακοίνωση του θέματος αλλά μέσα ενημέρωσης. Πάμε σε ουσιαστική λύση. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος ολωνών, έτσι. Χρειάζεται τώρα, μάλλον χθες, να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά δεν μπορούν να γίνονται σε συνθήκες εκβιασμού, στο ότι φτάνουμε στο παραπέντε. Η κατάσταση είναι προβληματική, γιατί προβληματική είναι αυτή η κυβέρνηση. Να γίνει κάτι γρήγορα για να μην τρέχουμε από εβδομάδα με άλλα όταν προκύψουν, που ελπίζω ο Θεός να βοηθήσει να μην προκύψουν. Κυρία Τελιγορίδου, θέλω να έρθω αμέσως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν και τα υπόλοιπα. Δεν θέλω επέκταση των πραγμάτων. Θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει κάτι στα ζητήματα του κλάδου της γονοποίησης και των έργων. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένη τοπικά. Λένε, τους έχετε ακούσει, ότι είναι η πρώτη φορά που η Καστοριά είναι μια περιοχή που δέχεται κλιμάκια υπουργικών στελεχών που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Δέχεται κλιμάκια υπουργικών στελεχών που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν, γιατί είναι ξεκάθαρο και δημοσκοπικά ότι βρίσκεται σε πτωτική πορεία.
Έρχονται λοιπόν, εδώ έχει έρθει σχεδόν το μισό και παραπάνω Υπουργικό Συμβούλιο, προσπαθώντας να ανατρέψει μια κατάσταση, η οποία πραγματικά στην Καστοριά έχει οδηγήσει σε μια αποτελμάτωση οικονομική και κοινωνική. Δεν υπάρχει στήριξη που απαιτείται στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στον κλάδο της γουνοποιίας με τα προβλήματα που προκύπτουν με τις κυρώσεις της Ρωσίας. Και η κυβέρνηση, ενώ καταστρέφει τον τόπο, αυτό θαυμάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς, πέρα από τον κλάδο της γουνοποιίας, στον πρωτογενή τομέα. Να πούμε τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα, για τα φράγματα, για τα αρδευτικά, για τον πρωτογενή τομέα, για τον τουρισμό που θα μας κάνουν λίμνη του κόμμου και η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, κλείνουν επιχειρήσεις, μπαίνουν λουκέτα, η ανεργία στα ύψη και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία και το πώς θα κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Η αλήθεια όμως είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι πολίτες της Καστοριάς πλέον έχουν κατανοήσει ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά Καστοριανοί. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει η καταστροφή του τόπου, τους ενδιαφέρει μόνο το δικό τους κόμμα. Πώς πάνε οι περιοδίες? Είδα προθέσεις, ήσασταν και με κλιμάκιο και αναφέρομαι και στον πρωτογενή τομέα τώρα. Οι περιοδίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνετε εσείς. Κάντε μου και μία σύγκριση. Κοινά τα προβλήματα με τη Δυτική Μακεδονία και με την Καστοριά ή άλλα εκεί, άλλα εδώ? Κοιτάξτε, στον πρωτογενή τομέα η κατάσταση πραγματικά έχει οδηγήσει σε ασφυξία τους παραγωγούς μας, είτε είναι γεωργοί, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι αλλοίς. Υπάρχει κοινό πρόβλημα, ιδιαίτερα με την τεράστια έκρηξη στην ακρίβεια, τις μεγάλες τιμές που υπάρχουν στις ζωοτροφές, στα αγροεφόδια, στα λιπάσματα, το ενεργειακό κόστος, στα καύσιμα. Αυτά είναι κοινά προβλήματα. Και η κοινή συνισταμένη σε όλη τη χώρα από τις περιοδίες που κάνω με την ευθύνη που έχω και ως αναπληρώτρια τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνική ομάδα, αλλά και ως υπεύθυνη αγροτικής πολιτικής στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι συνολικά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι ψαράδες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας και βέβαια μπορεί να δημιουργήσει και θέματα σε μια δυνητικά επερχόμενη επιστημιστική κρίση. Από εκεί και πέρα η κάθε περιοχή έχει και προβλήματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα, τα τοπικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει όμως η κοινή συνισταμένη με το τεράστιο κόστος ακρίβειας. Για να κλείσουμε και αστειευόμενος, σας την έφερε ο Πρωθυπουργός. Εκλογές ζητάτε, εκλογές νομίζατε. Είχα μάθει ότι φτιάχνετε και τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Έτσι, Σεπτέμβριο νομίζατε, δεν το πάει. Μπορεί και να το εξαντλήσει όλο, κύριε Τελεγιορίδου. Ο Πρωθυπουργός την έφερε στον εαυτό του και στα στελέχη του, γιατί τα μηνύματα για την προσφυγή στις κάλπες εκπορεύονταν από το Μέγαρο Μαξίμου. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που εδώ και κάποιους μήνες ανακοινώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια και διακινεί αυτά τα σενάρια. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ εκείνο που έχω να πω όμως είναι ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για τον τόπο, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καταστροφή. Μιλάμε για για έναν οδοστρωτήρα, ο οποίος από την μια ισοπεδώνει τις κοινωνικές κατακτήσεις του λαού μας, τις πολιτικές ελευθερίες, είμαστε η 108η χώρα, όσον αφορά τα ζητήματα της ενημέρωσης και έχουμε μεγάλο πρόβλημα και σε ζητήματα ακόμη και δημοκρατικών κατακτήσεων. Μάλιστα. Ελπίζω να μην ισχύει. Και πέρα οικονομικά και κοινωνικά ο λαός μαζί έναν εφιάλτη. Πάντως, να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Πάντως και ο συνάδελφός σας, ο κ. Τσιγκαλάγιας, για την απογραφή λέει ευχάριστη έκπληξη. Έτσι, ο πληθυσμός ο μόνιμος στην Καστοριά και ανακοίνωσε μάλιστα ότι αν χαθούν έδρες, χάνεται μάλλον μία από την Κοζάνη. Εκεί παίρνει φωτιά το ψηφοδέλτιο το δικό σας, νομίζω. Χάνεται μία από την Φλόρινα και την κρατάμε στην Καστοριά τη δεύτερη. Ο κ. Τσιγκαλάγιας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τελικά όλα αυτά που λέγανε το προηγούμενο διάστημα και χαιρότανε ότι η Καστοριά θα γίνει μονοεδρική, αποδέχτηκε ότι έκαναν όνειρα θενερινής νύχτος. Αυτό όμως να τονίσω ότι δεν σημαίνει
ότι θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανατρέψουμε αυτήν την πτώση του πληθυσμού στην περιοχή μας. Το δημογραφικό, κυρία Τελεγιορίδου. Και το δημογραφικό. Ο τόπος χρειάζεται συνεκτικό σχέδιο. Να θυμίσω ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει κάποια πράγματα ώστε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην περιοχή και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Και αναφέρομαι σε ζητήματα πρωτογενούς τομέα, αναφέρομαι στον φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Yes. Αναφέρομαι στην ενίσχυση του συστήματος υγείας. Θυμάστε πώς παραλάβαμε το νοσοκομείο του 2015, πώς το παραδώσαμε και φτάσαν στο σημείο να καταργήσουν και την 24ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΦ. Αναφέρομαι στις πανεπιστημιακές δομές mm-hmm. που διαλύσανε ό,τι χτίσαμε με το μαθηματικό τμήμα, εκεί, με το τμήμα προσχολικής αγωγής. Και στο τρένο, κύριε Παραρά, θα ακούτε τελευταία τίποτε για το τρένο. Εσείς έχετε επαφή με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι σας έλεγαν? Θα το περνούσαν στη Σιάτης, θα κάτω από το τούνελ για την Πτολεμαϊδα. Βλέπετε να εξελίσσετε τίποτε? Όχι, και δεν μιλάει, μιλάει κανείς. Αν δεν το συζητήσουμε εμείς δημόσια, κανείς δεν μιλάει. Κανείς. Υπήρχε ποτέ. Εάν δεν γίνει αναβάθμιση του αεροδρομίου και σύνδεσή του με το σιδηρόδρομο, η Καστοριά χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για το εμπόριο και τη διαμετακόμιση. Αυτός ο σχεδιασμός, λοιπόν, από εμάς θα εφαρμοστεί. Γιατί μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να αναφέρθηκε, για παράδειγμα, και να επανέλθω στο πρώτο θέμα, ότι τη δεύτερη τετραετία θα εφαρμόσει τα πιλωτικά σχέδια που έχει στο μυαλό του για να μας κάνει κέντρα περιφερειακά υγείας και ημερήσιας νοσηλείας. Να του πούμε όμως ότι δεύτερη τετραετία για αυτόν δεν έχει. Αυτή είναι η απόφαση του ελληνικού λαού που ζητάει εκλογές το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παραρά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους.